Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ανθρωπότητα βρίσκεται εν αναμονή για το χειρότερο. Σχεδόν καμιά ελπίδα δεν υπάρχει πια για την αποφυγή της αιματηρής χερσαίας αναμέτρησης στον πόλεμο του Περσικού. Στις 7 χθες το απόγευμα εξέπνευσε το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Μπους στον Σαντάμ Χουσέιν για την αποχώρηση των Ιρακινών στρατευμάτων κατοχής από το Κουβέιτ. Και έτσι, αφού η διπλωματία μίλησε τη δική της γλώσσα και δεν εισακούστηκε, τον λόγο πλέον έχουν οι στρατιωτικοί. Ας δούμε όμως τι συνέβη σε αυτές τις ίστατες ώρες. Λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μπους έδωσε εντολή στον στρατηγό Σβάρτσκοπφ να ξεκινήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις όποια στιγμή ο ίδιος ο στρατηγός κρίνει κατάλληλη. Το Επαναστατικό Συμβούλιο του Ιράκ αντιμετώπισε περιφρονητικά την επινοή του τελεσίγραφου. «Έχουμε πόλεμο και το τελεσίγραφο δεν μας ενδιαφέρει», δήλωσε πριν λίγο ο εκπρόσωπος του Επαναστατικού Συμβουλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Ταρίκ Αζίζ, αναχώρησε από τη Μόσχα επιστρέφοντας με άδεια χέρια στη Βαγδάτη. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ολοκλήρωσε χθες το βράδυ τη συνεδρίασή του για τον πόλεμο στον Περσικό, χωρίς απολύτως κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για τη χερσαία αναμέτρηση. Το μόνο που λείπει είναι μια εντολή που συνοψίζεται σε μία και μόνο λέξη: πυρ. Ήδη η εμπροστοφυλακή των συμμαχικών δυνάμεων εισχώρησε χθες στο Ιρακινό έδαφος, ανοίγοντας διόδους στην έρημο, προκειμένου να προελάσουν χιλιάδες στρατιώτες. Μηχανικοί του στρατού, υποστηριζόμενοι από τάγκ και μαχητικά ελικόπτερα, άνοιξαν τουλάχιστον 4 διόδους στο έδαφος του Ιράκ και ορισμένες άλλες στο Κουβέιτ. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι σποραδικές εχθροπραξίες, στις οποίες ένας Αμερικανός πεζοναύτης σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν. Οι αντίπαλοι αντάλλαξαν βολές πυροβολικού και η συμμαχική αεροπορία σφυροκόπησε για πολλωστή φορά στρατιωτικούς στόχους των Ιρακινών. Οι σύμμαχοι ισχυρίζονται επίσης ότι χθες δεκάδες Ιρακινοί στρατιώτες παραδόθηκαν, καθώς και ότι οι Ιρακινοί εκτελούν μαζικά τους Κουβέιτιανούς που είχαν συλλάβει μετά την εισβολή. Αυτές όμως οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλες πηγές. Στο έδαφος του Κουβέιτ φλέγονται τουλάχιστον 190 πετρελαιοπηγές με τρομακτικές επιπτώσεις για το οικοσύστημα της περιοχής. Ο πρόεδρος Μπους κατήγγειλε τους Ιρακινούς ότι εκείνοι πυρπόλησαν τις πετρελαιοπηγές, εφαρμόζοντας πολιτική καμένης γης. Αλλά ο Ταρίκ Αζίζ αρνήθηκε την κατηγορία και ζήτησε να συσταθεί η επιτροπή του ΟΗΕ για να διερευνήσει τις καταγγελίες. Μισή ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Μπους στον Σαντάμ Χουσέιν, η Βαγδάτη δέχτηκε μαζική επιδρομή των συμμαχικών αεροπλάνων. Αλλά και ολόκληρη την προηγούμενη νύχτα, καθώς και στη διάρκεια της ημέρας, τα αεροπλάνα των συμμάχων βομβάρδιζαν συνεχώς την Ιρακινή πρωτεύουσα και τα περίχωρά της. Οι ανταποκριτές των Διεθνών Πρακτορείων μετέδωσαν ότι οι τελευταίοι βομβαρδισμοί ήσαν από τους σφοδρότερους από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Ξανά και ξανά η Βαγδάτη βομβαρδίστηκε με βόμβες και πυράβλους που έπληξαν πολλαπλούς στόχους γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ιράκ εξαπέλυσε αντιεροπορικά πυρά καθώς και σοβιετικούς πυράβλους εδάφους αέρος. Οι κάτοικοι πέρασαν τις περισσότερες ώρες τους στα καταφύγια και ολόκληρη η πόλη καλύφθηκε από τεράστιες στήλες μαύρου καπνού. Πριν λίγο έφτασαν και οι πρώτες εικόνες από τα πλήγματα των συμμαχικών αεροπλάνων σε στρατιωτικούς στόχους. Παρά το καμουφλάζ, οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει μονάδες ηλεκτροδότησης στα περίχωρα της Ιρακινής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Καθώς η νύχτα έπεφτε στη Βαγδάτη και το τελεσίγραφο είχε πλέον εκπνεύσει, το μόνο που απέμενε στους κατοίκους ήταν να κοιτούν τα ρολόγια τους και να ακούν με έκβηλη αγωνία τα ραδιόφωνά τους. Η χερσαία μεγάλη έφοδος των συμμάχων βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ ο Σαντάμ Χουσέιν συνεχίζει τον κλεφτοπόλεμο με τους πυράβλους ΚΑΔ και, από βάση στο βόρειο Ιράκ, εξαπέλυσε χθες έναν ακόμη πύραυλο κατά του Ισραήλ. Η Κριστίνα Κράτσι από την Ιερουσαλήμ μας μετέδωσε. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελεσίγραφου Μπους, οι σιρήνες ήχησαν και πάλι στο Ισραήλ, σκορπώντας την αγωνία και το φόβο. Ευτυχώς ο συναγερμός κράτησε λίγο και με ανακούφιση πληροφορηθήκαμε ότι δεν επρόκειτο για επίθεση με χημικά όπλα. Όπως ανέφερε στρατιωτικός εκπρόσωπος, ένα πύραυλος ΚΑΔ έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Πάντως, το Ισραήλ έχει σαφώς λόγους να ανησυχεί περισσότερο τώρα, αφού όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει στρατιωτικοί αξιωματούχοι, η έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων στο Περσικό θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες μιας επίθεσης με χημικά όπλα εναντίον του Ισραήλ. Αργά το βράδυ, επιστρέφοντας στην Αθήνα από τη Λισαβόνα, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εξέφρασε την ευχή να λυθεί το πρόβλημα του Περσικού ειρηνικά. Κύριε Πρόεδρε, οι ώρες γενικά είναι κρίσιμες για όλη τη διεθνή χώρα. Πριν από 3,5 ώρες έληξε η τελευταία προθεσμία που έδωσε ο κύριος Μπους στον Σαντάμ Χουσέιν. Κάποιο σχόλιο από εσάς? Κανένα. Κανένα πρώτα απ' όλα, γιατί είμαι 4 ώρες στον αέρα.
Και τα συνέπεια δεν είμαι ενημερωμένος καθόλου. Κάποια ευχή ίσως. Θα σας κάνω ευχή φυσικά για ειρήνη. Διατυπώνει όλος ο κόσμος σήμερα. Αλλά σχόλιο δεν μπορώ να κάνω κανένα απολύτως γιατί δεν ξέρω τα δεδομένα. Θα περιμένω και θα μιλήσω αύριο πλέον. Για τον πόλεμο στο Περσικό μίλησε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε χθες και ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πόλεμος στον κόλπο οδήγησε σε ουσιαστική ρήξη των Αμερικανοσοβιετικών σχέσεων. Έγινε πλέον σαφές ότι η σύγκρουση είναι ανοιχτή. Υπάρχει ρήξη. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ρήξη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Λίγα λεπτά μετά την λήξη του Αμερικανικού τελεσυγράφου, η Δήμητρα Σωτηριάδου μίλησε με τον Ισραηλινό επιτετραμένο στην Αθήνα, κύριο Νταβίτ Σανσόν. Κύριε Πρέζη, πώς εκτιμάτε η κατάσταση μετά την εκνοή της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος Μπους? Από ό,τι εκτιμώ από την Αθήνα, ο πρόεδρος Μπους θα συνεχίσει την επιχείρηση Θεία Ελευθερίμου πολύ σύντομα με επιθέσεις εδάφους, με σκοπό να τελειώσει την επιχείρηση που άρχισε εδώ και ένα μήνα. Ποιες είναι οι προθέσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης ύστερα από την επίθεση που δέχτηκε ο πύραυλος ΣΚΑΤ? Μέχρι τώρα η πολιτική μας ήταν να μην απαντήσουμε στα πυρά των ΣΚΑΤ που τα θεωρούμε πρόκληση των Ιρακινών, ώστε να μας βάλουν σε αυτόν τον πόλεμο. Εμείς δηλώσαμε αρκετές φορές ότι θα χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε όταν θα βρεθούμε εμείς και η ανεξαρτησία της χώρας σε μεγάλο κίνδυνο. Η Δήμητρα Σωτηριάδου πήρε όμως και τη γνώμη του εκπροσώπου της PLO στην Αθήνα, κυρίου Αμπντάλα. Αναμένουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οποιασδήποτε και αν είναι οι εξελίξεις αυτές, δεν πρόκειται να υποταχθεί το Ιράκ και το αραβικό έθνος και οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους θα πληρώσουν για οποιοδήποτε έγκλημα διαπράξουν σε βάρος των λαών μας. Αυτά για το μέτωπο του Περσικού. Τους φόβους του για δραματικές εξελίξεις στην Αλβανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το πρωί στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο ταξίδι του στην Πορτογαλία. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν αποκλείεται να επαναληφθούν τα πολύ νεκρά τραγικά γεγονότα που έγιναν το 1989 στη Ρουμανία. Είπε επίσης ότι ο εκδημοκρατισμός της Αλβανίας δεν θα αργήσει και εξέφρασε την άποψη ότι οι κινήσεις του Ραμίζα Λία δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κατάσταση στην Άγκυρα ήταν χθες εξαιρετικά, στην Αλβανία μάλλον, ήταν χθες εξαιρετικά τεταμένη και οι οπαδοί της μεταρρυθμίσεως συγκρούστηκαν με οπαδούς του κατεστημένου των τυράννων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 80. Ας δούμε όμως τι είπε για τις εξελίξεις στην Αλβανία ο κ. Μητσοτάκης όταν έφτασε στο ελληνικό. Για θέμα της Αλβανίας επίσης δεν έχω πλήρη ενημέρωση. Παρακολουθώ με πολύ ζωηρό ενδιαφέρον και με ανησυχία τις εξελίξεις. Αλλά και εκεί επιφυλάσσομαι. Κρίσιμη αναμέτρηση στο 13ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μεταξύ της ανανεωτικής και της συντηρητικής του πτέρυγας ολοκληρώνεται σήμερα. Χθες στην αναμέτρηση άρχισαν να καταγράφονται οι δυνάμεις των δύο πτερύγων με ψηφοφορίες. Από τα αποτελέσματά τους δεν έχει κρυθεί εάν η Πλάστιγκα γέρνει υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, αν και ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια ψηφοφορία που θα απαιτούσε την πλήρη στίχηση των δυνάμεων των δύο πλευρών. Η συντηρητική πτέρυγα πέτυχε μια ακόμα νίκη εις βάρος της ανανεωτικής. Η πρόταση για την κατάργηση του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού απορρίφθηκε. Αντιθέτως, εγκρίθηκε παρά την παρέμβαση του Χαρίλαου Φλωράκη η πρόταση των ανανεωτικών για να μην υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη στην Κεντρική Επιτροπή και στο Πολιτικό Γραφείο. Απορρίφθηκε επίσης η πρόταση να μεταξελιχθεί ο ριζοσπάστης σε όργανο του κόμματος και όχι της Κεντρικής Επιτροπής. Το θάρρος δεν έχει ηλικία. Το απέδειξε μια 90χρονη γυναίκα που βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο ληστές μέσα στο σπίτι της. Οι δύο μοσκοφόροι διαρρήκτες μπήκαν στο διαμέρισμα της Έφης Συνάνης στους Αμπελοκήπους, όπου βρήκαν την υπέργυρη και κατάκητη μητέρα της. Το τι έγινε στη συνέχεια μας το λέει το ρεπορτάζ του Μάνου Τσαγκαράκη. Οι διαρρήκτες είδαν την Έφη Συνάνη να φεύγει και αποφάσισαν να δράσουν. Φορώντας κουκούλες, έσπασαν με λωστό την κλειδαριά της πόρτας του διαμερίσματος και άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα. Η μητέρα της ιδιοκτήτριας, Αντωνία, κατάκητη εδώ και 2 χρόνια από εγκεφαλικό, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά, τη χτύπησαν με λωστό. Και είχαν και φάκες. Προσωπίδες. Προσωπίδες. Ναι. Λέγω να μου τα λεφτά, τα λεφτά. Δεν έχω λεφτά. Παρά τα 90 χρόνια της και την κατάστασή της, η κυρία Αντωνία μπόρεσε να αντιδράσει. Από τον ταβαού. Του κάνω τη μάθια μπροστά. Σαν μπατσάνι πήγε. Μάλιστα. Τον ταβαού και την έβγαλα. Θα σε γνωρίσω, τι λέω. Οι μπουλντόζες επί το έργο τη μέρα που πέρασε στην Κινέτα. Στόχος, 2 αυθαίρετα πληνθόκτιστα σπίτια και αρρωγή στο έργο των μπουλντοζών, τα ΜΑΤ.
Η κάμερα του Μεγκατσάνελ και ο Νίκος Ρεβονικολάκης ήταν εκεί και κατέγραψαν σκηνές από την επιχείρηση. Μπουλντόζες και μάτια ενδράσει από το πρωί σήμερα στα πλυντόχτιστα αυθαίρετα της Κινέτας. Όπως ακούσατε, οι οικοδόμοι γνωρίζονται με τους αστυνομικούς και φωνάζει ένας τον άλλο με τα μικρά τους ονόματα. Κοίτα τι κάνουν απάνω! Σκηνές ροκ. Ένα μέρος του αυθαιρέτου γκρεμίζεται. Οι γείτονες κλεβάζουν και χειροκροτούν κοροϊδευτικά. Οι μπουλντόζες επιτίθενται στα τούβλα. Ουσιαστικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποφασίζονται την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολιτικού μας συντάκτη Μιχάλη Κάνημα, έχει συνταχθεί ήδη το προεδρικό διάταγμα, το οποίο επιφέρει δύο ριζικές τροποποιήσεις στο σημερινό καθεστώς. Η πρώτη θα επιτρέπει στο εξής την ίδρυση νέων ιδιωτικών κλινικών και την επέκταση παλαιότερων, κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές θα βασίζονται στις οδηγίες της ΕΟΚ που προβλέπουν κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να ανοίξει μια καινούργια ιδιωτική κλινική και πώς μπορεί να επεκταθεί μια από τις ήδη λειτουργούσες. Το προεδρικό διάταγμα συνέταξε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και θα υπογραφεί εντός των ημερών από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Σούρλα. Το δεύτερο θέμα που θα προωθηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του ΕΣΥ θα είναι η κατάργηση του θεσμού της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε σήμερα ο αστιφύλακας της ειδικής αντιτρομοκρατικής ομάδας Γιάννης Αργύρης, που κατηγορείται για λαθρεμπόριο όπλων. Η προφυλάκησή του αποφασίστηκε μετά την απολογία του, επειδή θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνος και ύποπτος φυγής. Για την υπόθεση έκανε δηλώσεις ο συνήγορος του κ. Αργύρη, ο κ. Κούγιας. Ομολόγησε την εμπλοκή του στην πώληση των δύο περιστρόφων. Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση τόσο με τα εκρηκτικά, τις σφαίρες. Οι συγκατηγορούμενοι του, ιδιωτικοί αστυνομικοί Πέτρος Πέτρου, Χρήστος Ψαρολόγος και Στέλιος Μπουζιάννης, ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ίδιο ανακριτή την Τρίτη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο αστιφύλακας Πέτρος Κωσυφάκης, που υπηρετούσε στην προσωπική ασφάλεια του Πρωθυπουργού. Με μια βροχή γίνονται Βενετία. Μόνο πουτάνο λιώσια πλέουν μέσα στη λάσπη. Οι κάτοικοι της πλωτής συνοικίας ζουν από τον εφιάλτη της πλημμύρας. Ας δούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Γκούσια. Βουλιάξαμε στη λάσπη μέχρι να φτάσουμε στις πόρτες των σπιτιών στα Άνω Λιώσια. Κάθε φορά που θα βρέξει, πλημμυρίζουμε στο νερό. Μέσα μπαίνει το νερό. Μέσα στο σπίτι μου μπήκε την άλλη φορά και γίναμε πλημμύρα. Και τώρα το ίδιο πράγμα. Ούτε το παιδί μου χθες δεν πήγε σχολείο, δεν μπορούσα να το βγάλω καθόλου και δεν μπορούμε να το περάσω μέσα από εδώ. Μέσα από αυτή τη λάσπη, το κακό που έχει γίνει. Ο κίνδυνος από τις χθεσινές πλημμύρες μπορεί να πέρασε, αλλά οι κάτοικοι ζουν μόνιμα με τον εφιάλτη τους. Θέλουμε βάρκα για να βγούμε έξω από τα σπίτια. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή διαφορετικός. Ανεβήκαμε πάνω στις καρέκλες για να γίνουμε κι εμείς μπούσκεμα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ασυνήθιστο ναυτικό ατύχημα έγινε χθες στα βορειοδυτικά της Κρήτης. Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Virginia συγκρούστηκε κοντά στην νησίδα Αγία Γραμβούσα με το αλλιευτικό σκάφος Βασίλειος 1. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο ψαράς Θεοδόσης Πατεράκης και τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ακόμη μέλη του πλοιώματος. Τους τραυματίες και τον νεκρό μετέφερε στη Σούδα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Πανικός χθες στο Λένιγκραντ. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, που έχει και το όνομά της, τυλίχθηκε κυριολεκτικά στις φλόγες. 11 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Ανάμεσά τους 3 τουρίστες και 3 πυροσβέστες. Οι σκηνές που έδειξε η σοβιετική τηλεόραση ήταν συγκλονιστικές. Οι φλόγες τύλιγαν το ξενοδοχείο, οι άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι σε αυτό και οι πυροσβέστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν και να ελέγξουν την πυρκαγιά. Μία γυναίκα σκοτώθηκε καθώς πήδηξε από τον 7ο όροφο του κτηρίου. Τη βλέπουμε νεκρή στο πεζοδρόμιο μέσα στα χιόνια. Από ό,τι φαίνεται, η πυρκαγιά ξέσπασε στους τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Πανικόβλητοι οι ένικοι προσπαθούσαν να βρουν ένα δρόμο σωτηρίας και καθώς κατέβαιναν τρέχοντας τις σκάλες, έπεφταν πάνω στους πυροσβέστες που ανέβαιναν και εκείνοι τρέχοντας για να σβήσουν τη φωτιά. Άλλοι πάλι λιποθύμησαν από τις αναθυμιάσεις. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣΤ, χρειάστηκαν 3 ολόκληρες ώρες για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Και να κλείσουμε λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφελώδης προβλέπεται να είναι ο σημερινός καιρός, με ασθενή βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 7 ως 10 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις τοπικά αυξημένες προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 5 ως 7 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εν αναμονή της μεγάλης χερσαίας επίθεσης, το δημοσιογραφικό επιτελείο του Μέγκα παραμένει σε ετοιμότητα όλη τη νύχτα και μόλις έχουμε οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταδώσουμε. Το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο μας πάντως είναι για τις 3 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.